Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Μάκης Παπασημακόπουλος, είναι το Uncut by One Man. Είχαμε ένα μικρό break στα podcast μας την προηγούμενη εβδομάδα. Τι να γίνει, παιδιά, ζούμε στην εποχή του κορονοϊού, ζούμε στην εποχή των κρουσμάτων. Ζούμε γενικά σε μια περίεργη εποχή όπου τα πράγματα αλλάζουν ανά πάσα στιγμή ανάλογα με το ποιος θα έρθει σε επαφή με ποιον, αν θα υπάρχει κρούσμα εδώ, πίσω, μπροστά, δεξιά, αριστερά, διαγωνίως. Και όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά επηρεάζουν κάθε κομμάτι της ζωής μας. Είτε μιλάμε για δουλειά, είτε μιλάμε για την προσωπική μας ζωή, είτε μιλάμε για τα πλάνα που έχουμε για shopping, έτσι, τρόφιμα, έτσι. Μην πάει το μυαλό σας πάλι σε αυτές τις μπούρδες που κάνατε πριν το lockdown, που πηγαίνατε στην όσα σας σουρέζα να πάρετε pullover. Μη χέσω τώρα, άντε, λοιπόν. Είναι μια πάρα πολύ όμως ωραία περίοδος αυτή, γιατί έχουμε μαζεμένα πολύ μεγάλα πράγματα, πολύ μεγάλες ειδήσεις. Πολλές από αυτές τις είδαμε να γίνονται κείμενα και στο One Man, ούτως ή άλλως από εκεί παίρνουμε την έμπνευσή μας για τον σχολιασμό της επικαιρότητας και της καθημερινότητας. However, εγώ σήμερα θέλω να σταθώ και να στηθώ μπροστά σε ένα ζητηματάκι το οποίο έχουμε και το οποίο, αν θέλετε, γεννάται από ένα μικρό προβληματάκι το οποίο υπάρχει με το ενεργό πολιτικό μας προσωπικό. Θέλω να πω, γενικότερα, σε μια κρίσιμη περίοδο για τον τόπο, που, εν πάση περιπτώσει, δεν μας φτάνουν οι μεθ, δεν μας φτάνει το ιατρικό προσωπικό, δεν μας φτάνουν οι λύσεις, δεν μας φτάνουν τα... ούτε τα προβλήματα καν δεν μας φτάνουν. Προσθέτω κι άλλα συνέχεια, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μέσα σε όλο αυτό το πράγμα είχαμε όλη την κουβέντα που ξεκίνησε για το Πολυτεχνείο, για τις πορείες για το Πολυτεχνείο, για την απαγόρευσή τους, για την πορεία με κοινωνική απόσταση που υπήρχε και την υπερβολική, αν θέλετε, τον υπερβολικό ζήλο εντός πολλών εισαγωγικών που επέδειξε η αστυνομία, η οποία ήθελε από τη μία να συλλάβει κόσμο, αλλά από την άλλη δεν συνέλαβε την απλή ιδέα του «φοράμε μάσκες!». Αλλά τέλος πάντων, okay. Όλη η κουβέντα αυτές τις μέρες και δικαίως, και όταν εννοώ αυτές τις μέρες εννοώ αυτή την ώρα που γράφονται αυτές οι ατάκες, είναι 19 του μήνα, το ημερολόγιο γράφει 19 του μήνα, 19 του Νοέμβρη. Είναι η συγκλονιστική δήλωση του Πέτρου Κωνσταντινέα, που πραγματικά μας γύρισε σε εποχές αντιπροέδρου Δεσαϊκού. Ήταν μια συγκλονιστική δήλωση. Δεν ξέρω αν την είδες, Σώζοντα παιδί μου, ο ευγενικός και πολυτάλαντος κύριος Σώζοντας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είδες τη δήλωση του κύριου Κωνσταντινέα. Την είδες, λοιπόν. Την έχω γράψει, λοιπόν, και θέλω να τη διαβάσω για να την αναλύσουμε κομμάτι-κομμάτι. Ο κ. Κωνσταντινέας, ασφαλώς οι ποδοσφαιρόφιλοι και οι ποδοσφαιρόφιλες θυμούνται ότι είναι πρώην διαιτητής, έχει διατελέσει και έχει φούρναρης, γιατί κακά τα ψέματα, υπό μία έννοια, και ο φούρναρης, ας πούμε, διαιτητεύει τα ψωμιά του. Πρέπει να υπάρχει εκεί για να εποπτεύει την διαδικασία, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, θέλησε, λοιπόν, ο κ. Κωνσταντινέας να κάνει κάποιες δηλώσεις για το Πολυτεχνείο, ή τέλος πάντων θεωρώ ότι θέλει να κάνει μία δήλωση και στην πορεία του ήρθαν ιδέες για άλλες δηλώσεις και τις ένωσε σε μία. Δηλαδή, και το θέτω όσο πιο κόσμια μπορώ, θα μπορούσα να πω, ξέρω εγώ, ότι δεν ήξερα τι ήθελα να πει και τα έκανα σκατά. Αλλά δεν θα το έλεγα εγώ αυτό. Αυτό το οποίο λέω ξεκάθαρα και είμαι ξεκάθαρος αυτό, είναι ότι θέλησε να κάνει μία δήλωση. Στην πορεία το μυαλό του είπε: Πέτρο, μήπως να έλεγες και αυτό, μήπως να έλεγες και εκείνο. Και αντί να κάνει παύσεις, ο Πέτρος ο Κωνσταντινέας ήθελε να παίξει μπάλα on the fly. Δηλαδή, όπως το ερχόταν, να μην κάνει κοντρόλ, να το πιάσει βούπα το βολ πλανέ. Χλαπ, πώς μου έρχεται κάθε ιδέα, έτσι, πα, πού. Και το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο ποδοσφαιρικά φαντεζή όσο ο ίδιος φαντάζομαι θα ήθελε ή θα φανταζόταν. Και αυτό το οποίο γεννήθηκε είναι μία οδή στο μπέρδεμα, μία οδή στο Θωμά Μάτσιο. Ο Θωμάς Μάτσιος δεν λεγόταν ο αντιπρόεδρος του Δεσαϊκού που έκανε την περίφημη δήλωση του αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο, νομίζω, ναι. Λοιπόν, είπε, λοιπόν, στη θέση του ψωμιού μπορούμε να βάλουμε
μπορούμε να βάλουμε η κοινωνική υγεία, ξεκινάμε από εκεί, μπορούμε να βάλουμε κοινωνική υγεία, η κοινωνική υγεία, η κοινωνική ισορροπία, η κοινωνική αγάπη που μπορεί να έχει ο καθένας μας μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Τελεία. Εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι που κάναν αυτούς τους αγώνες για την ελευθερία μας να έχουν βασικά ένα τόπο διαφυγής απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και να αξίζουν οι αγώνες τους απέναντι σε αυτούς, το πέντε φορές, τους ανθρώπους που υπάρχουν τώρα και να κάνουν τους δύσκολους, και κάνουν τους δύσκολους καιρούς αυτούς τους αγώνες. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, το ξαναπάω λίγο για να το προσπαθήσω να το πλευρίσω με τις σωστές ανάσες. Στη θέση του ψωμιού μπορούμε να βάλουμε η κοινωνική υγεία, η κοινωνική ισορροπία, η κοινωνική αγάπη που μπορεί να έχει ο καθένας μας μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Τελεία. Δεν είπε τελεία ο Πέτρος Κωνσταντινέας, εγώ λέω τελεία. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε σουρεαλισμός, όχι τόσος. Λοιπόν, εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε αυτούς. Με συγχωρείτε. Εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι που κάνανε αυτούς τους αγώνες για την ελευθερία μας να έχουν βασικά ένα τόπο διαφυγής απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και να αξίζουν οι αγώνες τους απέναντι σε αυτούς, τους ανθρώπους που υπάρχουν τώρα και κάνουν τους δύσκολους καιρούς αυτούς τους αγώνες. Σας ευχαριστώ. Σε έναν δίκαιο κόσμο, με την ολοκλήρωση αυτής της δήλωσης παίρνεις μία ευγενή απόσταση και από μία ευγενή απόσταση φωνάζεις: τι λες! Τι λες! Αυτό λες σε έναν δίκαιο κόσμο. Πάντα με social distancing, γιατί θα φύγουν σάλια όταν θα φωνάξω τέτοια ένταση, εν πάση περιπτώσει, και φώναξα διαγωνίως για να μην φωνάξω προς την κατεύθυνση του σώζοντα, να παρατηρηθεί αυτό και να σημειωθεί παρακαλώ για τα πρακτικά του podcast. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πέτρος Κωνσταντινέας λοιπόν έκανε μία δήλωση που, αν όταν λήξει η χρονιά κάνουμε ένα review, που θα κάνουμε, αναγκαστικά κάνεις ένα review της χρονιάς που φεύγει, πόσο μάλλον μια χρονιά που ήταν γεμάτη από πράγματα, τα περισσότερα κάργα αρνητικά, αλλά οκ. Okay. Νομίζω ότι η δήλωση του Πέτρου Κωνσταντινέα θα είναι η δήλωση 2020. Προσέξτε, όχι η καλύτερη δήλωση του 2020, η δήλωση η οποία είναι το 2020. Όταν πολλά πράγματα πεταμένα μέσα σε ένα καζάνι, το οποίο ανακατεύτηκε και στο τέλος δεν βγήκε τίποτα ως νόημα, αλλά το μόνο που καταλάβαμε ότι δεν ξέρουμε πού πάμε και δεν ξέρουμε τι ακούσαμε. Αυτό νομίζω ότι ήταν το 2020. Δηλαδή, εάν σου πούνε γενικά το 2020 τι σου έβγαλε, θα πούμε ότι παιδιά μας έβγαλε ένα πράγμα, το ότι αισθανόμαστε λίγο ηλίθιοι, ας πούμε, δεν καταλάβαμε τίποτα και πορευόμαστε ως έχει. Κάπως έτσι ήταν και η δήλωση του Πέτρου Κωνσταντινέα, τον οποίο τον χαιρετίζω ως Μάικς Παπασημακόπουλος. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι δηλώσεις και πραγματικά αξίζουν να αποθεώνονται, αξίζουν να περνούν στο πάνθεον των δηλώσεων των πολιτικών αυτού του τόπου, γιατί ξαναλέω ότι είμαστε τυχεροί πραγματικά ως έθνος που σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και του κόσμου, εδώ που τα λέμε, γιατί όλοι αντιμετωπίζουν την κρίση του κορονοϊού και την πανδημία κτλ. Έχουμε ένα σύνολο πολιτικού προσωπικού το οποίο το λες λίγο ανεπαρκές γενικά. Και για να μην νομίζετε ότι θα παραμείνω μόνο στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα ήταν κρίμα και άδικο, ας περάσουμε και στην πλευρά της ελληνικής κυβερνήσεως, της εξαιρετικής ελληνικής κυβερνήσεως, πραγματικά και αυτή κάνει ένα λαμπρό έργο, θα λέγαμε, υπερβάλλει αυτόν, πραγματικά κάνει πράγματα και θάματα. Είχαμε την εξαιρετική παρουσίαση του Υπουργού Υγείας, του Βασίλη Κικίλια, Βασίλης ο Κικίλιας, ο οποίος βέβαια εξαιρετικός μπασκετμπολίστας, ο οποίος φημιζόταν για την άμυνα την οποία μπορούσε να παίζει, εν πάση περιπτώσει, και παρουσίασε αυτό το πλάνο του εμβολιασμού, αυτό σχεδιάγραμμα του εμβολιασμού, το οποίο και να μην ήταν κλεμμένο όπως αποδείχτηκε, γιατί αποδείχτηκε κλεμμένο, μάλιστα αποδείχτηκε ότι ήταν κλεμμένο ως σχεδιάγραμμα από εταιρεία που κατασκευάζει καταψύκτες για εμβόλια, αλλά ακόμα και να μην ήταν κλεμμένο και να ήταν απλά μια ιδέα που γεννήθηκε όντως από κάποιο ελληνικό κυβερνητικό μυαλό, και πάλι θα ήταν λίγο προσβλητικό, υπό την έννοια ότι, ξέρεις, το κάνει λίγο νιανιά ανεφλόγου. Δηλαδή, εδώ είναι το εργοστάσιο, μετά θα πάει στις κεντρικές αποθήκες, μετά πάει στα εμβολιαστικά κέντρα και μετά κάνετε το εμβόλιο και γιατρεύεστε. Θα μπορούσε απλά να πει
χωρίς σχεδιάκια με φορτηγάκια, κτηριάκια και ανθρωπάκια που τους κάνουν εμβόλιο, ότι άκουσα να δείτε, έχουμε το εμβόλιο, θα αρχίσουμε να στο κάνουμε τότε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι χρειαζόταν το σχεδιάγραμμα. Στην φάση απόγνωσης που βρισκόμαστε, αρκούσε μια κυβερνητική φωνή που να πει το εμβόλιο θα ξεκινάει τότε. Ανταυτού είδαμε τον Βασίλη Κικίλια να παρουσιάζει ένα εξαιρετικό σχέδιο που είχε αυτό το. Ήταν το παραγωγή εδώ, μετά πάει ένα βελάκι που πάει στις κεντρικές αποθήκες, μετά άλλο ένα βελάκι πάει στα εμβολιαστικά κέντρα, ενδιάμεσα έχουμε κάτι αυτοκινητάκια, κάτι φορτηγάκια, κάτι κουτάκια άλλα, κάτι τέτοια. Βελάκια, πολλά, πολλά βελάκια. Προς μία κατεύθυνση όλα, παρακαλώ να παρατηρηθεί και να σημειωθεί αυτό στα πρακτικά. Και στο τέλος μία υπέροχη εικόνα μιας κυρίας που έχει σηκώσει το μανίκι, έτσι, έχει σηκώσει το μανίκι το κόκκινο και δέχεται το εμβόλιο από έναν ιατρό στο νόμο, εκεί που θα το φάμε και όλοι εμείς ασφαλώς. Βέβαια εξαρτάται ποιο εμβόλιο θα φάμε τελικά, γιατί βρισκόμαστε στην έξοδο του 2020 και στην είσοδο του 2021, φίλες και φίλοι, πρέπει να θυμάστε το εξής. Όχι μόνο θα έχουμε εμβόλιο για τον κορονοϊό, όχι μόνο θα έχουμε εμβόλιο για τον κορονοϊό, αλλά το ακόμα καλύτερο, θα υπάρχει επιλογή. Από εκεί που δεν είχαμε τίποτα, πλέον θα πεις, τι θέλεις, θες τεκίλα, θέλεις βότκα, θέλεις τζιν, τα έχουμε όλα. Εντάξει, ό,τι γουστάρεις, ό,τι θέλεις. Θέλεις, ας πούμε, κινέζικο, έχουμε. Θες ρώσικο, έχουμε. Θες Pfizer, έχουμε Pfizer. Θες το άλλο, ξέρω πως διάολο λέγεται, δεν ξέρω θυμάμαι ποια εταιρεία είναι. Έχουμε επιλογή, έχουμε ποικιλία. Από εκεί δηλαδή που κάποτε στα ελληνικά σούπερ μάρκετ είχες μόνο τα cornflakes, μετά είχες snacks, coco pops, muesli, special case, κατά, τα πάντα. Με berries, με goji berries, με τσία, με όχι τσία, με ζάχαρη, χωρίς ζάχαρη, με σήμα τον κροκόδιλο, με σήμα το τυγράκι, με σήμα τον αρκούδο, με σήμα το χατσπαναγί, με σήμα το νιόμπια, ό,τι θέλετε. Όπως είχαμε τα δημητριακά σε πάρα πολλούς τύπους που τα έχουμε και τώρα, έτσι θα έχουμε εμβόλια. Θα έχουμε εμβόλια κίτρινα, μπλε, με φιόγκους, με δώρο λαμπάδα. Αυτό το Πάσχα θα είναι μια λαμπάδα με δώρο το εμβόλιο ή το αντίθετο. Αυτό θα έχουμε τέτοιο. Τέρματα action, money, μπάρμπες, σκατά, τίποτα. Θα έχουμε εμβόλια με λαμπάδες. Θα έχουμε κεριά με εμβόλια. Κεριά με λαμπάδες. Ναι, θα έχουμε κεριά με εμβόλια. Θα έχουμε πασχαλιάτικα αυγά που θα έχουμε μέσα εμβόλια. Χαμός. Θα έχουμε επιλογές. Όπου θέλετε να πάρετε εμβόλια, θα μπορείτε να παίρνετε εμβόλια. Αυτό είναι το 2021, φίλες και φίλοι. Αυτό έρχεται. Τέρμα στην καταχνιά και στη μαυρίλα του 2020, το 2021 έρχεται με συλλογή εμβολίων. Συλλέχτε τα όλα όπως το άλμπουμ της Πανίνη. Συλλέχτε όλα τα εμβόλια, κερδίστε μια μπάλα. Ωραία πράγματα. Σας λέω πράγματα για να αναθαρίσετε λίγο. Να μην ακούτε τον Κωνσταντινέα και τον Κικίλια και λέτε Παναγία μου που πάμε. Έρχονται πολλά πολλά εμβόλια. Θα είναι σαν πώς θα κοίτα τα dispenser, τα PES που είχε πάνω λαγοκέφαλο, είχε ξέρω εγώ το Mickey Mouse, το Goofy. Επιλογές να δει το μάτι σας. Χαμός. Χαμός. Όποιοι να κοιτάξει θα έχει εμβόλια σε ποικιλίες, σε χρώματα, σε ντυσίματα. Μπάρμπι εμβόλια. Θα τα ντύνουμε με κοστούμάκια, θα τα βάζουμε φορέματα πάνω, με σακάκια. Χαμός θα γίνει. Χαμός. Χαμός. Τι σας λέω τώρα, δηλαδή πραγματικά μιλάμε ότι βρισκόμαστε στην αυγή μιας νέας εποχής. Τα εμβόλια τα λύσουν όλα, φίλες και φίλοι. Τίποτα. Τίποτα δεν θα έχουμε. Θα βγουν όλοι από τις ΜΕΘ, θα κάνουμε Χριστούγεννα πένα. Θα κρεμάμε εμβόλια στα Χριστούγεννα. Αλήθεια, στο αλήθεια. Χαμός θα γίνει με τα εμβόλια. Χαμός! Λοιπόν, ναι, με συγχωρείτε. Παραφέρθηκα λίγο, ξέφυγα λίγο, με συγχωρείτε, αλλά πραγματικά είμαι ενθουσιασμένος από αυτό το εξαιρετικό σχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο δεν είναι σχέδιο της κυβέρνησης, είναι το σχέδιο μιας εταιρείας που κατασκευάζει καταψύχθες για εμβόλια. Αλλά εντάξει, μωρέ, οκ. Okay. Μικρή λεπτομέρεια στην πραγματικότητα. Δηλαδή, τι είναι ένα κλεμμένο σχέδιο μπροστά στην αιωνιότητα? Τίποτα, ένα τίποτα, σας λέω εγώ. Δηλαδή, αν ας πούμε ο Βασίλης Κικίλιας σας έπαιζε μια άμυνα που την είχε δει να την παίζει κάποιος άλλος παίκτης, με συγχωρείτε για το ότι την παίζει. Την είχε δει να την παίζει κάποιος άλλος παίκτης, θα του λέγαμε ρε εσύ Βασίλη, έκλεψε την άμυνα. Το κόψα το σουτ, το κόψα. Τέλος. Ως εδώ. Λοιπόν, in other news, για να πάμε και στα του One Man, είχαμε το εξαιρετικό κείμενο του Νίκου Σταματίνη για τον Χρήστο Δημόπουλο. Όχι, δεν είναι της γνωστής οικογένειας ποδοσφαιριστών των Δημόπουλων. Δεν είναι, ξέρω εγώ, πρωτοξάδελφος του Φούκου Δημόπουλου και δεν το ξέρω. Μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Ο Χρήστος Δημόπουλος, για να αλλάξουμε πλήρως την κουβέντα και το ύφος της κουβέντας, αλλά
νιώθω πραγματικά την ανάγκη να μιλήσω για τον Χριστό Δημόπουλο, γιατί είναι μια από τις λατρείες που είχα και εξακολουθώ να έχω. Ο Χριστός Δημόπουλος λοιπόν είναι ο Έλληνας Μπομπ Ρος, όπως αναφέρει ο Νίκος Σταματίνης. Εγώ θα πω ότι ο Χριστός Δημόπουλος είναι ο Χριστός Δημόπουλος και είναι μια τεράστια μορφή που εδώ και χρόνια έχει φτιάξει μια δική του συνταγή παιδικής εκπομπής, η οποία στα χρόνια του διαδικτύου έχει απογειωθεί ουσιαστικά, ξεπερνώντας το αρχικό του target audience που ήταν οι μικρές ηλικίες, και πλέον το ξέρουμε όλοι από τις φοβερές συζητήσεις που έχει με κάτι φοβερά παιδάκια, κοριτσάκια και αγοράκια, τα οποία τι λέει το στόμα τους. Φαντάζομαι τα έχετε δει τα βίντεο. Είναι ένα κείμενο λοιπόν για τον Χρήστο Δημόπουλο, ο οποίος συνεχίζει και κάνει τις εκπομπές του, και πολύ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εγώ είμαι φαν του Χρήστο Δημόπουλου, γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρει και ο Νίκος Σταματίνης, δεν είναι ένας άνθρωπος, ένας μεγάλος, ο οποίος μιλάει στα παιδιά λες και είναι βλαμμένα. Λες και είναι ηλίθια, λες και δεν καταλαβαίνει τι τους γίνεται, λες και χρειάζονται ένα μόνιμο ντάντεμα και ένα μόνιμο τους μιλάει κανονικά, τα παιδιά επειδή ακριβώς τους μιλάει κανονικά, απαντάνε κανονικά και βγάζουν από μέσα τους όλες τις σκέψεις. Και παραμένει αυτό που ήταν από την αρχή, μια εκπομπή η οποία έχει μια πολύ απλή συνταγή, η οποία στηρίζεται πάνω στο χαρακτήρα του Χρήστου του Δημόπουλου. Στηρίζεται πάνω στο πόσο πραγματικά ζεστός άνθρωπος είναι και στο πόσο αληθινός είναι σε αυτό που κάνει. Και έχω την αίσθηση ότι πέρα από τις πλάκες που κάνουμε τόση ώρα, πλάκες, ο Θεός να τις κάνει, αλλά whatever, σε πραγματικά δύσκολες εποχές όπως αυτές που βιώνουμε, που πραγματικά δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, ζώντας κάθε μέρα με το πόσα κρούσματα σκάσανε σήμερα, πόσοι είναι στις μεθ, πόσοι βγήκανε, πόσοι μπήκανε, πόσους χάσαμε, κάναμε αρνητικό ρεκόρ. Η παρουσία, η συνεχιζόμενη παρουσία ανθρώπων όπως ο Χρήστος Δημόπουλος είναι ένα μικρό θετικό για να πούμε ότι να γελάσει και λίγο το χιλάκι μας. Έχω να σας πω λοιπόν, δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει σε προηγούμενο podcast, δεν θυμάμαι. Όταν κάποτε έκανα ραδιόφωνο στον Red, όταν είχε ξεκινήσει την πορεία του αυτός ο συγκεκριμένος σταθμός, είχα φύγει τότε από το Rock FM, παρακολουθούσαμε τότε ένα πρωινό ραδιόφωνο και πέφταμε πάνω στην εκπομπή του Χρήστο Δημόπουλου. Και τότε με το φίλο και συνεργάτη που παρουσιάζαμε την εκπομπή, τον Στέλιο του Καρακάση, γεια σου Στέλιο, ήμασταν τεράστιο οπαδί του Χρήστο Δημόπουλου και του είχαμε στείλει μήνυμα, θυμάμαι, email τότε, πολύ πριν ο Χρήστος ο Δημόπουλος γίνει γνωστός από τα βιντεάκια και από τα meme και όλα αυτά. Του είχαμε στείλει ένα μήνυμα, του είχαμε ότι Χριστάρα σε βλέπουμε και ξέρουμε ότι δεν είμαστε το κλασικό σου κοινό, αλλά σε λατρεύουμε, είσαι μεγάλος και τέτοια. Και ο Χρήστος Δημόπουλος μας είχε απαντήσει. Είχε βρει δηλαδή το χρόνο, ενώ θα μπορούσε κάτι να μας είχε γράψει τα παλιά του παπούτσια, γιατί δεν ήταν κοινό που τον αφορούσε, ρε παιδί μου. Ήταν μια εκπομπή που δεν είχε γίνει γνωστή και σε άλλα κοινά τότε. Εμείς τον είχαμε δει και λέμε ότι πως είναι Θεός και τι κάνει, ας πούμε. Μας είχε απαντήσει με ένα φοβερά ζεστό email, το οποίο φαντάζομαι και ο ίδιος δεν το θυμάται πλέον, αν ποτέ αυτό το podcast φτάσει στα αυτιά του, και ελπίζω να φτάσει. Μας είχε απαντήσει με ένα σύντομο αλλά πάρα πολύ ζεστό email, όπου μας ευχαριστούσε πάρα πολύ αληθινά για τη στήριξη και για τα καλά μας λόγια κτλ. Οπότε, με αφορμή το κείμενο του Νίκου Σταματίνη, το οποίο σας προτείνω να πάτε να το διαβάσετε, το οποίο έχει τον απλό τίτλο «Ο Χρήστος Δημόπουλος είναι ο Έλληνας Μπομπ Ρος», θέλω να πω για μια ακόμη φορά ένα μεγάλο μπράβο στον Χρήστο Δημόπουλο, να του πω ότι εγώ εξακολουθώ να είμαι φαν του, ακόμα και αν είμαι 44 χρονών, και δυστυχώς δεν είμαι σε ηλικία που θα μπορούσε να με φιλοξενήσει στην εκπομπή του. Έχω να πω ότι μακάρι οι γονείς εκεί έξω, το μοντέλο σύμφωνα με το οποίο μιλάνε και συμπεριφέρονται στα παιδιά τους, να είναι ο Χρήστος Δημόπουλος και όχι κάτι παραγεμισμένα και παραφουσκωμένα θεωρητικά τευτέρια περί raising your kids the right way κτλ. Ο Χρήστος Δημόπουλος είναι ο θείος, παύλα παππούς, παύλα φίλος, παύλα συγγενής, παύλα αγαπημένος των παιδιών, που θα πρέπει να τον έχουμε αφήσα όλοι. Όσοι σκέφτονται να κάνουν παιδιά, όσοι έχουν παιδιά και όσοι δεν θέλουν καθόλου να κάνουν παιδιά. Απλά για το Χριστάρα είναι μορφή. Αυτά λοιπόν.
ένα podcast που μετατράπηκε στο δεύτερο μισό του σε μια οδή στον Χρήστο Δημόπουλο. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ο Χρήστος Δημόπουλος είναι μορφή, εντάξει. Λοιπόν, άντε. Και ζηλεύω που δεν είμαι 8 χρονών να πάω στην εκπομπή του. Το λέω. There I said it. Αυτό. Το λέω ανοιχτά. Μπορώ, αν θέλει ο Χρήστος Δημόπουλος, να είμαι στα γόνατα για να υπάρχει υψομετρική διαφορά και να το παίζω 8χρονο. Δεν θα τον πείσω ιδιαίτερα με τα μούτρα που έχω. Είμαι φιλότιμος. Αν θέλει. Αν θέλει. Σε κάθε περίπτωση. Λέγαμε ότι τελειώνει και το 2020 και θα κάνουμε αυτά τα αναθεματισμένα review, εν πάση περιπτώσει, που κάνουμε στο τέλος κάθε χρονιάς. Και σημείωσα και ένα ακόμα κείμενο του One Man, γιατί αυτό το podcast λέγεται Uncut by One Man και η αφορμή μας είναι τα κείμενα του που δημοσιεύονται στο One Man. Και αφήνοντας στην άκρη το θεάρεστο έργο του Νίκου Σταματίνη, να πιάσουμε το σαφώς πιο lifestyle, θα λέγαμε, μακροβούτι του Γιάννη Μπαϊρακτάρη, ο οποίος έχει φάει ένα σκάλωμα με τον Εφιάλτη στην κουζίνα, έχοντας γράψει ήδη ένα κείμενο τότε που πήγε σε ένα από τα εστιατόρια που έπιασε στα χέρια του Έκτορας Μποτρίνη, και γράψε ένα κείμενο με τίτλο «Πέντε μεγάλες μορφές που είδαμε φέτος στον Εφιάλτη στην κουζίνα». Θα σας προλάβω και θα σας πω ότι ναι, okay, προφανώς υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία είναι scripted και είναι συνεννοημένα και είναι λίγο της υπερβολής, και ότι παίρνουμε κάτι και το ξεχυλώνουμε και τα λοιπά και τα λοιπά για την τηλεοπτική μας έτσι ευχαρίστηση. Πέρα όμως από αυτά, οι προσωπικότητες που συναντά εκτός Μποτρίνη υπάρχουν, εκεί είναι το αν ενδεχομένως να τους πιέζει η παραγωγή να εκφράσουν λίγο παραπάνω τα στραβά τους και τα γκαβά τους και τα περίεργά τους και τα καλά τους και τα υπερβολικά τους. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά σε περίπτωση που έχετε δει τον Εφιάλτη στην κουζίνα, ακόμα και αν δεν τον έχετε δει, okay, να σας κάνω, πρόβλημά σας. Εμένα αυτό που μου μένει πάντα από αυτή την εκπομπή, από τον Εφιάλτη στην κουζίνα, που για κάποιο λόγο τον τελευταίο δίμηνο έχω πιάσει τον εαυτό μου να βλέπει παλιά επεισόδια στο YouTube σε επανάληψη. Δεν ξέρω τι με έχει χτυπήσει και από τι υποφέρω, αλλά okay. Το παραδέχομαι για πρώτη φορά. Δηλαδή, πώς να στο θέσω κόσμια, χωρίς να φανώ πάρα πολύ ψυχιατρίου. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να κατεβαίνω από το αυτοκίνητο, από το σπίτι στο γκαράζ, βλέποντας επεισόδιο Εφιάλτη στην κουζίνα, παλιό, όχι τα καινούργια, στο YouTube, και να εκνευρίζομαι όταν φτάνω στον γκαράζ, γιατί στον γκαράζ δεν έχει σήμα και έτσι κόβεται το επεισόδιο, και μετά πρέπει να το σταματήσω γιατί δεν βλέπουμε YouTube ενώ οδηγάμε. Εντάξει, χελέως. Αλλά ναι, τέλος πάντων υπάρχει αυτό το ζήτημα και βλέπω πάρα πολύ παλιά επεισόδια Εφιάλτη στην κουζίνα. Έχω ένα φετίχ με το περπάτημα του Έκτορα Μποτρίνη, που είναι λίγο ποδοσφαιρικό, είναι λίγο παρένθεση το ποδαράκι, και το οποίο το εκτιμώ γιατί και εγώ έχω λίγο πόδια παρένθεση, οπότε νιώθω μια σύνδεση με τον Έκτορα, με τον Ετόρε, εν πάση περιπτώσει. Και μ' αρέσουν πάντα αυτές οι φυσιογνωμίες που συναντάει ο Έκτορας Μποτρίνη στα εστιατόρια και στις ταβέρνες ειδικότερα που πηγαίνει, γιατί εάν έχετε δει πλάνα από την αντίστοιχη αγγλική-αμερικάνικη παραγωγή που και στις δύο εκδόσεις είναι ο Gordon Ramsay που το παρουσιάζει, ξεκίνησε εκπομπή στην Αγγλία και όταν πλέον απογειώθηκε το όνομά του τηλεοπτικά και μηδιακά στην Αμερική, το μετέφερε στις ΗΠΑ. Είναι πολύ διαφορετικό, γιατί, πώς να το θέσω τώρα χωρίς να... Υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά στους τύπους ανθρώπων που έχει η Ελλάδα και στους τύπους ανθρώπων που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ακόμα και το αντίστοιχο της ταβέρνας, που στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να είναι ένα diner ή ξέρω εγώ, ένα ιταλικό εστιατόριο γειτονιάς ή κάτι τέτοιο, υπάρχει κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο συστατικό το οποίο δεν υπάρχει στους Αμερικάνους ή που αντίστοιχα οι Αμερικάνοι έχουν κάποιο συστατικό που δεν έχουμε εμείς. Αλλά νιώθω ότι, δεν ξέρω, εμείς έχουμε μια
πολύ πιο άμορε τώρα, να μας πει κι αυτός. Έχουμε μια πολύ πιο έντονη τέτοια προσέγγιση, η οποία μας χαρακτηρίζει ως λαό γενικότερα, όχι μόνο τους ανθρώπους που ασχολούνται με την εστίαση και τις ταβέρνες και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε μια πολύ πιο. Έλα, μωρέ, εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη, που μεταφράζεται όταν την υπερβάλλεις και την υπεργαζώσεις, αν θέλετε. Εκφράζεται με ένα πολύ πιο χιουμοριστικό τρόπο, θα έλεγα, πολύ πιο κωμικό τρόπο. Σε σημείο που να φαίνεται μη ρεαλιστική, και εκεί να μπαίνει η όλη κουβέντα σχετικά με το ότι ο Εφιάλτης στην κουζίνα έχει πολύ σεταρισμένο και σεναριακά φτιαγμένο πράγμα. Αλλά όσοι και όσες έχετε επισκεφτεί ταβέρνες και συνοικιακά εστιατόρια τα οποία πάνε δεν πάνε, βλέπετε ότι αυτοί είναι οι χαρακτήρες, αυτοί είναι οι άνθρωποι που υπάρχουν εκεί. Δηλαδή δεν είναι κάποια εφεύρεση της τηλεοπτικής εκπομπής. Δηλαδή εγώ προσωπικά έχω ένα ξενυχτάδικο εκεί στον Άγιο Λευθέρη. Υπήρχαν δύο βασικά. Υπήρχε, αν δεν κάνω λάθος, ο Γιάννης και ο Ξενύχτης, αν θυμάμαι καλά τους τίτλους. Νομίζω έχει μείνει μόνο ο Γιάννης τώρα, το ταβερνίο, αυτό μαγέρικο, ας πούμε. Που ήταν αυτά κλασικά τα μαγέρικα, τα οποία ουσιαστικά λειτουργούν με τους έρχομαι αργά να φάω. Έχω τελειώσει τη δουλειά μου, οδηγούς ταξί που θέλουν κάτι για να συνεχίσουν την βαρδιά τους. Γενικά είναι το αργά. Που σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν υπάρχει, δηλαδή οι τύποι απλά υπάρχουν στο χώρο για να υπάρχουν στο χώρο για να τους κλέψουν, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Το μαγέρικο του Γιάννη συγκεκριμένα έχει πάρα πολύ έντονη αίσθηση από τους χαρακτήρες που πολλές φορές συναντάει ο Έκτορας Μποτρίνη, ειδικότερα στα ταβερνία που επισκέπτεται και λιγότερο στα και καλά εστιατόρια. Έχει αυτό το. Έλα, μωρέ, να μας πει και τώρα, να μας πει τώρα, αυτά θα κάνουμε 40 χρόνια. Μας πει τώρα, ποιος είσαι, να μας κάτι άκαμε μακαρόνια. Και τι, άμα πάμε, βάλουμε και άμα πάμε καρμπονάρα, να φέρουμε τον πελάτη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το οποίο είναι μια συγκλονιστική προσέγγιση στα πράγματα, ότι να θες τη βοήθεια κάποιου και να θες μια ιδέα για το πώς μπορεί να βγάλεις παραπάνω χρήματα για να σωθείς, για να κρατήσεις την επιχείρηση σου ανοιχτή. Και όταν σου λέει κάποιος κάτι το οποίο είναι έξω από το βόλεμά σου, να λες, έλα, μωρέ, τώρα, άσε μας. Τι θες ιδέες τότε και βοήθεια. Στο Γιάννη συγκεκριμένα που έχω φάει άπειρες φορές, το φαγητό είναι ok, είναι αυτό που είναι, είναι μαγέρικο. Δηλαδή δεν πας εκεί πέρα για να φας ένα πιάτο και να λες, τι έφαγα τώρα, ρε παιδάκι μου, δεν μπορώ να το χωνέψω. In more ways than one, αυτό έχει διαφορετικές ερμηνείες. Στο Γιάννη λοιπόν εγώ τρώω πατσά. Έτσι, τρώω ψιλοκομμένο πατσά. Αυτό είναι η φάση μου στο Γιάννη. Θυμάμαι μια φορά συγκεκριμένα που έχω πάει στο Γιάννη, παραγγέλνω τον πατσά μου. Ο κολλητός μου που ήταν μαζί μου παραγγέλνει μια κρεατόσουπα. Του λέω, καλύτερη ιδέα ο πατσάς γενικά, αλλά οκ, okay, παίξε την μπάλα σου. Θα σου πω εγώ τα κάνεις. Okay. Μην κατηγορείς εμένα μετά, εγώ στο είπα. Και υπάρχει τύπος, τον οποίο ομολογουμένως δεν τον έχω ξαναδεί, τότε που πήγαινα συχνά και ήξερα 5-6 φάτσες στο μαγαζί. Και βλέπω ένα τύπο ο οποίος μπαίνει μέσα, και αυτός γύρω στα 50 φεύγα, κουρασμένος, προφανώς από δουλειά ο άνθρωπος ή από ξενύχτη, ποιος ξέρει και τα θείο. Και κάθεται και κάνει ένα πατσά. Του φέρνουν τον πατσά που η φάση του Γιάννη ψιλοκομμένος και λέει, καλά, δεν είναι χοντροκομμένο. Κάνει τον καρσόνι, όχι. Και κάνει καλά. Και πρέπει να το ψιλοκόβετε, δεν μπορείτε να έχετε μια μερίδα, μια κατσαρόλα που δεν τον έχετε ψιλοκόψει. Στέκεται τον καρσόνι και τέχνει, όχι. Και λέει, καλά, με συγχωρείς, δεν έχεις τώρα λίγο πατσά στο δύο κουταλιές που είναι λίγο πιο χοντροκομμένες. Και τον καρσόνι σε εκείνο το σημείο, προφανώς θεωρώντας ότι βαριέμαι να πω και τρίτο όχι, απλά σηκώνεται και φεύγει. Και πάει στο βάθος της κουζίνας και δεν ξαναβγαίνει μέχρι που τον καλέω εγώ για λογαριασμό. Αυτό. Για μένα αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παλιάς ελληνικής εστίασης. Και προσέξτε, εγώ δεν το λέω αυτό αρνητικό απαραίτητα. Δεν λέω ότι ναι, δεν ξέρουν τη δουλειά τους, κάτι τέτοιο. Για μένα η παλιά ελληνική εστίαση, δηλαδή τα παλιά μαγέρικα, τα οποία υπάρχουν καλά, υπάρχουν και κακά και υπάρχουν και μέτρια, okay, ήταν αυτό. Δηλαδή αυτό το. Το αυτοί είμαστε και αν γουστάρεις. Και αν έχεις κάτι να μας πεις πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη δουλειά μας, ρε παιδί μου, τα ακούμε, αρκεί να μην μας παίρνει μακριά από αυτά που ήδη κάνουμε. Το οποίο είναι ένας συγκλονιστικός τρόπος να ζεις γενικά. Ναι, και νομίζω ότι ο Εφιάλτης στην κουζίνα κάνει highlight πάρα πολλές τέτοιες προσωπικότητες και φυσιογνωμίες, ψίστες, μάγειρους, πέρα από προσωπικό κτλ. Το οποίο είναι μια ολόκληρη άλλη ιστορία και εκεί μιλάμε πολύ περισσότερο για σεναριακά πράγματα.
Τι να κάνεις, το ψήστηκε το μάγειρα τώρα, μωρέ, όσο και να το σκηνοθετήσεις, θα είναι ο κλασικός ψήστης ο μάγειρας που ξέρουμε από τα ελληνικά μαγειρά και τα ελληνικά ταβερνία. Δηλαδή δεν κρύβεται αυτό το κυβικό προσωπικό. Αυτά τα κυβικά προσωπικότητα δεν κρύβονται. Και έχω την αίσθηση ότι, ξέρεις, μια εκπομπή όπως ο Φιάλτης στην κουζίνα, όσο και να προσπαθεί να το υπερβάλλει, τελικά αυτό που φαίνεται είναι αυτό που ξέρουμε ήδη, αυτό που γνωρίζουμε, αυτό που ξέρουμε εδώ και χρόνια από τα μαγέρικα και τα ταβερνία. Δυστυχώς πλέον δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτά και είναι άγνωστο πότε θα αποκτήσουμε πάλι πρόσβαση και όταν θα αποκτήσουμε, αν θα είναι εκεί, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο βλέπουμε στην εστίαση ανά τον κόσμο. Δεν είναι δηλαδή τόσο το πότε θα ξανανοίξει η εστίαση, αλλά το τι θα έχει απομείνει όταν ξανανοίξει η εστίαση. Και καλό είναι να θυμόμαστε ότι ειδικά τις επιχειρήσεις που γουστάρουμε, είτε είναι το ταβερνείο, είτε είναι το μπαρ, είτε οτιδήποτε άλλο, όταν ξανανοίξουν, καλό είναι να τα υποστηρίζουμε. Και να μην κλαίμε, εν πάση περιπτώσει, όταν αυτά τα χάσουμε από τα χέρια μας και από τις επιλογές μας, όταν δεν έχουμε κάνει αρκετά και εμείς ως community για να τα υποστηρίξουμε. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε και τα μαζεύουμε για το σημερινό podcast, το οποίο ήταν πολύ περισσότερο train of thought από ό,τι περίμενα, αλλά δεν πειράζει, τα κάνουμε τώρα, αυτός είμαι. Δεν μου αρέσω πολύ, αλλά οκ. Okay. Η ψυχιατρός μου λέει να μην το λέω αυτό δημόσια. Too late. Λοιπόν, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον μασκοφόρο Σόζοντα, ο οποίος ήταν απέναντί μου πίσω από την κονσόλα του ήχου. Για τα προηγούμενα πόσα λεπτά ήμουν ο Μάκης Παπασημακόπουλος και παραμένω και μετά από αυτά. Ήταν το Uncut by One Man. Φαντάζομαι θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, αν μας επιτρέψει ο κορονοϊός. Μέχρι τότε να είστε καλά. Στο καλό να πάτε, με το καλό να γυρίσετε. Γεια σας!